Με τις προτεύσαντες, με τους προτεύσαντες των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι μαζί μας μέσω Skype η Μικαέλα Αντωνίου και η Ιωάννα Γεωργίου. Μικαέλα μου, μιλούσαμε μαζί. Εσύ λοιπόν έχεις περάσει, έχεις επιλέξει, ήταν η πρώτη επιλογή φαντάζομαι, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλημέρα και από εμένα. Ναι, ήταν η πρώτη μου επιλογή. Φυσικά νιώθω πολύ περηφάνεια, χαρά που καταφέρα το στόχο μου. Ελπίζω και όλοι οι συμμαθητές μου να επιτύχουν τους στόχους τους. Ναι. Τώρα, περιμένουμε ακόμα εδώ, είναι για τα πανεπιστήμια στην Κύπρο. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει πρόθεση, αν είναι θέση που επιθυμεί στην Ελλάδα, να πας εκεί ή ενδεχομένως στο εξωτερικό. Ναι, έχω και κάποιες άλλες επιλογές τις οποίες εξετάζω αυτή τη στιγμή. Εννοείς σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή στην Ελλάδα, ναι. Ο στόχος σου, Μικάλα μου, ποιος είναι? Εδώ βλέπω πολιτικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες. Τι θα ήθελες να γίνεις, ποια θα είναι, θέλεις να είναι η επαγγελματική σου καριέρα? Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά ακόμα. Φυσικά έχουμε ακόμα πολύ καιρό. Ελπίζω να τα καταφέρω σε σπουδές. Και σιγά σιγά να... Ναι. Ίσως κάποια στιγμή, Μικαέλα, να σε έχω απέναντί μου ως πολιτικό ή αναλύτρια, γιατί όχι, ξέρω εγώ, να ασχοληθείς μέσα από κόμματα, να διεκδικήσεις μια θέση βουλευτή. Είναι εκεί ο σκοπός σου ή είναι να ασχοληθείς έτσι ως καθηγήτρια ενδεχομένως σε ένα πανεπιστήμιο στη συνέχεια? Η αλήθεια, σκεφτούμε το πολλά με το πανεπιστήμιο κομμάτι. Αλλά δεν γνωρίζω ακόμα σίγουρα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία πάντως σε ό,τι και αν επιλέξεις, Μικαέλα μου. Λοιπόν, Ιωάννα Γεωργίου, από το Λύκειο Λινόπετρας, μαθηματικά και στατιστική. Ιωάννα μου, καλή σου μέρα και σένα, συγχαρητήρια. Εσύ περίμενες ότι καλημέρα θα πάρεις το απολύτω 20? Εντάξει, επίστευα ότι πήγα καλά. Όχι όμως τόσο, σε τέτοιο βαθμό. Ήταν μια έκπληξη όταν με ενημερώσαν. Ναι, και φαντάζομαι ότι σ' αρέσουν πολύ τα μαθηματικά, έχει αυτή την κλίση. Και εσύ θα εξετάσεις και άλλες επιλογές ή αυτό ήταν, αυτό θέλεις, αυτό θα σπουδάσεις? Πρώτος στόχος είναι η Ελλάδα, η σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών στο Μετσόβιο. Mm-hmm. Οπότε να περιμένω σε γίνα αποτελέσεις πάντα. Μάλιστα. Και η πρόθεση με αυτή την κατεύθυνση, τι θα ήθελες εσύ, πού θα ήθελες να εργοδοτηθείς? Εντάξει, αλήθεια, πρώτα να τελειώσουμε το πρώτο πτυχίο. Μετά ανοίγονται, πιστεύω, πολλές πόρτες, ίσως για μια πτυχιακά, και να δούμε στην πορεία. Όρεξη να έχετε, κορίτσια, να διαβάζετε. Πολύ διαφορετικός ο τρόπος, βέβαια, στο πανεπιστήμιο, που διαβάζει κανείς, που παρακολουθεί τις διαλέξεις. Καλή επιτυχία, να σας ευχηθώ. Ξανά συγχαρητήρια, μπράβο σας. Ένα μήνυμα μου θέλω να στείλετε στα άλλα παιδιά που παίρνουν σειρά, Ιωάννα και Μικαέλα, που θα πάνε φέτος τρίτη ηλικίου. Εσείς περάσατε και αυτή τη σκόπελο με τα τετράμινα, τι έπρεπε, η ύλη, θα είναι, δεν θα είναι. Ποια είναι η συνταγή, Μικαέλα? Τακτικό διάβασμα φυσικά. Να διατηρούμε την ψυχραιμία μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και να έχουμε μια ισορροπία. Μάλιστα. Ιωάννα, με εσύ, τι συμβουλεύεις τους επόμενους? Βασικά, να μην ακούν ότι τους λένε γύρω τους, γιατί και εμάς προηγήσαμε αρκετά, νομίζω, πριν έρθουμε του Λυκείου. Είναι κάτι πολλά νορμάλ, ένα σταθμό στη ζωή τους. Περάσουν ή δεν περάσουν, μετά επιλογές υπάρχουν πολλές. Σωστό. Οπότε ας το πάρουν ήρεμα και ό,τι γίνει. Ναι, αυτό δεν είναι το τέλος. Μια διαδρομή είναι η αρχή μιας επόμενης, κορίτσια. Και πες μας, Ιωάννα μου, εσύ τώρα χρειάζεται αυτό το έντονο φροντιστήριο να μην αναπνέουν τα παιδιά που πάνε στην τρίτη ηλικίου, ξεκινάνε από τη Δευτέρα, κάποια από την πρώτη ηλικίου, όλη αυτή η προετοιμασία? Ή αν δεις τον χρόνο σου... Ιωάννα μου, μέχρι να διορθωθεί το Skype σου, θα πάω στη Μικαέλα να μας απαντήσει η Μικαέλα. Εσύ, Μικαέλα μου, την έβγαζες στο φροντιστήριο?
Φυσικά έκαναμε και κάποια ιδιαίτερα μαθήματα για την τρίτη ηλικίου. Αλλά πιστεύω ότι η βοήθεια των καθηγητών μας ήταν τεράστια στο σχολείο και ναι, ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο ηλικίο που πραγματικά στήριξαν μας πάρα πολλά και βοηθήσαν μας καθ' όλη τη διάρκεια. Μάλιστα. Τόσο λοιπόν, στα μαθήματα, όσο και ψυχικά. Ιωάννα. Για το θέμα το φροντιστήριο, αν χρειάζεται. Ναι. Προσπάθησα να το περιορίσω όσο γίνεται, γιατί προσωπικά προτιμά να διαβάζω μόνη μου. Σκέφτα πολύ και εγώ καλύτερα. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι μητέρα γιαγιά, να τη δώσουμε συγχαρητήρια, Ιωάννα μου, να σε ευχαριστήσουμε και σένα, Μικαέλα, σας χαιρετώ. Γεια. Κορίτσια.